σας πω ότι είχα μια εξαιρετικά ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση και με τους παράγοντες του μουσείου, αλλά και πριν λίγο εδώ στη Δημαρχία, με όλους. Μια κουβέντα ουσιαστική, ειλικρινή που έφτασε σε βάθος. Η δέσμευσή μας είναι να αποσυμφορήσουμε τα νησιά και αυτό να το κάνουμε με σεβασμό των κανόνων και με σεβασμό των ζώων των ανθρώπων αυτών. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Μία είναι η πρώτη επιλογή. Επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης και χορήγησης ασύλου. Είναι παράλογο και πάντως δεν είναι αποδεκτό κάποιος που έχει κάνει αίτηση ασύλου πριν 3 χρόνια να γίνεται και να προγραμματίζεται η πρώτη συνέντευξη περίπου το 2021. Αυτή είναι μια μη βιώσιμη κατάσταση. Η επιτάχυνση της διαδικασίας του ασύλου θα μας επιτρέψει, στην ελληνική δημοκρατική πολιτεία να διαχωρίσει εκείνους που έχουν αμυγός προσωπικό προφίλ και δικαιούνται ασύλου από εκείνους που παρανόμως έρχονται και εισέρχονται στη χώρα. Οι πρώτοι έχουν το δικαίωμα και μπορούν να μείνουν. Οι δεύτεροι πρέπει να φύγουν. Καταθέτουμε λοιπόν τη βούληση για ενός προγράμματος ισχυρού και αποτελεσματικού επιστροφών για εκείνους που δεν έχουν το δικαίωμα να μένουν στη χώρα. Από εκεί και πέρα, πολλά πρέπει να γίνουν. Η πολιτική, η μεταναστευτική, δεν μπορεί παρά να είναι μια ολοκληρωμένη στρατηγική. Μια μεντάλια μέτρων, όπως πριν λίγο κάποιος από τους συνομιλητές ανέφερε. Και έχει δίκιο. Μεντάλια μέτρων χρειάζεται, δηλαδή μια συνεκτική στρατηγική πολιτική. Ο αγώνας θα δοθεί εντός της χώρας, δηλαδή στο βαθύ, στον Εύρο, στο Καράτεπε, στη Μόρια, αλλά και εκτός Ελλάδος, δηλαδή εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις για την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι φύλακας και ταυτόχρονα προασπίζεται ευρωπαϊκό έδαφος. Δηλαδή ο αγώνας θα δοθεί και στις Λεξέμες και στις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και στις πρωτεύουσες των γειτονικών χωρών, στην Άγκυρα, στην Αίγυπτο, στο Ισλαμαμπάδ, παντού. Επομένως εσωτερικός και διεθνής αγώνας στη βάση των κριτηρίων που ανέφερα πριν. Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά πάνω απ' όλα διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας και των πολιτών της. Έτσι θα κινηθούμε. Σήμερα είμαι εγώ εδώ. Αύριο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Σοφοίδης, θα επισκεφθεί τη Μόρια. Η βούληση της κυβέρνησης είναι παρούσα. Η απόφασή μας να λύσουμε το ζήτημα είναι εδώ. Και θα το καταφέρουμε. Δύσκολα, όχι αμέσως, αλλά θα τα καταφέρουμε.